Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μας αξίωσε και σήμερα ο Κύριός μας να έρθουμε στον περικαλήτου τον ναό για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη χαρά η οποία μας ήρθε αυτές τις 12 μέρες που προηγήθηκαν και κατά το μέτρο του δυνατού του καθενός από μας με τη βοήθεια πάντοτε του Θεού να κρατήσουμε αυτή τη χαρά μέχρι τέλους. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι από το οποίο μας δίνει αυτή την αγγελία, τη χαρμόσυνη. Γιατί μόλις προχθές, την ημέρα δηλαδή των φώτων, είδαμε το κατά Χριστόν βάπτισμα να εγγενιάζεται. Και μάλιστα αυτό είναι και η επίγνωση του Θεού. Ταυτόχρονα όμως και η υπόσχεση σε Αυτόν, μαζί με την επίγνωση της αληθείας στο Θεό, ότι θα βάλουμε μυαλό δηλαδή και ότι θα έχουμε άρα και έργα, λόγους και σκέψεις και τρόπους που αρέσουν στο Θεό. Γιατί διαφορετικά, αγαπητοί μου, αν δεν έχουμε και έργο μαζί με τις υποσχέσεις, τότε όλα αυτά τα ιερά και υποσχέσεις με λόγια όχι μόνο δεν θα μας ωφελήσουν, αλλά και δίκαια θα μας καταδικάσουν. Βλέπετε για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο σήμερα τον Κύριό μας ο ίδιος να μας λέει «Μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών». 2000 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο ακούμε ότι ήρθε η βασιλεία των ουρανών. Και βέβαια αν χρησιμοποιήσουμε και λίγο το μυαλό που έχουμε, θα ξέρουμε ότι ο καθένας από μας όσο χρόνο ζήσει σε αυτή τη γη, θα έρθει κάποτε, αργά ή γρήγορα, η ώρα να πάει εκεί πέρα, στην αιωνιότητα. Και πράγματι, για τον καθέναν από μας έχει έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, επομένως. Είναι μια προειδοποίηση σαφής, πλην άμεση, για τον καθέναν από μας. Και γι' αυτό με το βάφτισμα δίνουμε υπόσχεση επιστροφής και πραγματοποίησης θεαρές των έργων. Και γι' αυτό ο Κύριός μας, μαζί με τον Πρόδρομο και στην επίγνωση του Χριστού, οδηγεί αλλά και μετάνοια κηρύσσει με καρπούς αξίους μετανοίας επιζητώντας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο ζητάει από μας ο Θεός, κάτι το υπερβολικό? Όχι, αγαπητοί μου. Να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή να μετράμε τα πράγματα όπως είναι. Να είμαστε ελεήμονες, να αγαπάμε και να μας αρέσει η αλήθεια, γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει η αλήθεια. Είναι η απουσία του λάθους. Γιατί χωρίς έργα η υπόσχεση στο Θεό δεν ωφελεί. Και μάλιστα στην εικόνα την Ορθόδοξη, όπως διορθώσαμε και την εικόνα των Χριστουγέννων, να πούμε και δύο λόγια για την Ορθόδοξη απεικόνηση της εικόνας των φώτων. Βλέπετε δίπλα στον Πρόδρομο ένα δέντρο και μια αξίνα, ένα τσεκούρι θα λέγαμε, και το οποίο βέβαια συμβολίζει τη Δευτέρα Παρουσία, τότε δηλαδή που ο καθένας από μας, επειδή ακριβώς είμαστε φυτά εκείνου του Κυπουρού, του Κυρίου μας, αν δεν έχουμε πράξει καρπούς αναλόγους που μας ζητάει ο Κυριός μας, θα μας κόψει, όπως κόβηκε με το θάνατο από αυτή τη ζωή, φεύγοντας προσωρινά, για να πάμε για τα περαιτέρω. Βαπτίστηκε λοιπόν, λέει ο Ιησούς, και αμέσως ανέβηκε από το ίδωρ. Προσέξτε τα ελληνικά. Και υπερφυσικά άνοιξαν οι ουρανοί και είδε Ιωάννης το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει, όχι περιστέρι, σαν περιστέρι, σχήμα λόγου βέβαια, και να έρχεται πάνω του. Και πάλι, υπερφυσικά φωνή από τους ουρανούς να λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευδόκησα». Και δύο λόγια πάνω σε αυτό το σύντομο Ευαγγέλιο. Μέγα λοιπόν και υψηλό το μυστήριο του βαπτίσματος του Χριστού και ιδιαίτερα σωτήριο. Και επειδή μας λέει ο Κύριός μας «Ερευνάτε τα σγραφάς», ποια είναι αυτή η δύναμη του μυστηρίου? Ελληνική λέξη και αυτή η λέξη μυστήριο που παραπέμπει ακριβώς στο ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια του σώματος τα οποία μας ξεγελούν πάρα πολλές φορές και να ανοίξουμε διάπλατα τα μάτια της ψυχής όπως προσευχόμαστε συνέχεια ήδη από το βάφτισμά μας να φωτιστούμε.
Είπε λοιπόν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, η παρουσία της Αγίας Τριάδος ήδη στην δημιουργία του ανθρώπου, ας δημιουργήσουμε, δεν λέει ας δημιουργήσω ο Θεός, γιατί είναι η Αγία Τριάδα παρούσα, πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Και πλάθει λοιπόν τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, με το εμφύσιμα και ζωαρχικό πνεύμα. Και στη γιορτή που μόλις προχθές γιορτάσαμε και τώρα πάλι αναπλάσσεται η φύση μας εν Χριστώ και φανερώνεται το Πνεύμα το Άγιο με την κάθοδο από τα υπερουράνια στο βαπτιζόμενο στον Ιορδάνη και το σωστικό των λογικών κτισμάτων της ανώτατης και παντουργού τριάδος φανερώνει μυστήριο. Και ρωτάνε οι θεολόγοι στο σημείο αυτό, γιατί αγαπητοί μου φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δύο φορές με αυτόν τον υπερφυσικό τρόπο όταν πλάσεται και όταν αναπλάσεται ο άνθρωπος. Πάλι για μας είναι το θέμα, αγαπητοί μου, γιατί μόνον ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού πλάστηκε. Κατ' εικόνα μάλιστα της τρισυπόστατης φύσεως έχει και νου και λόγο και πνεύμα ζωοποιώ και σώμα που ζωοποιεί. Και όπως λοιπόν αναπλάσεται η φύση μας και φανερώνεται στον Ιορδάνη η Αγία Τριάδα, αρχέτυπο της εικόνας μας στην ψυχή, έτσι βαπτιζόμαστε και σε τρεις καταδύσεις. Ενώ η Ιωάννη στον Ιορδάνη, όπως θα θυμόσαστε, μία βάπτισε τον Ιησού, ο οποίος ανέβηκε, λέει, αμέσως στο Ίδωρ, γιατί την ίδια στιγμή εξομολογιόντουσαν τα αμαρτήματά τους. Και τι να πούμε για τον Κύριό μας, τον μόνο αναμάρτητο. Υπερφυσικά, λοιπόν, του άνοιξαν οι ουρανοί. Και ερχόμαστε τώρα σε μια πολύ δύσκολη λέξη, η οποία στα ελληνικά έχει αποδοθεί και στα αγγλικά και την ξέρουμε από τον Όμηρο. Η επιφάνεια είναι, αγαπητοί μου, επίφανη. Αυτό το να δείξει δηλαδή ο Θεός εμάς με οποιαδήποτε μορφή και να έχει παρουσιαστεί έστω και για λίγο ένα μικρό κομμάτι της δύναμής του. Και αυτό συνέβη και προχθές. Και βέβαια το ότι βρέθηκε μέσα στο Ίδωρ βαπτιζόμενος προϋποδεικνύει και την εισάδου κάθοδό του και την ανάδυσή του θα πρέπει να τη βλέπουμε σαν την εκ νεκρών Ανάστασή του. Από τον ουρανό λοιπόν έρχεται και μας δείχνει ακριβώς και τον τρόπο να σωθούμε, όπως με το σωτήριο πάθος του, με το μυστικό άρτο που θα πάρετε σε λίγο και το ποτήριο, το οποίο δίνεται μόνο στους Ορθοδόξους Χριστιανούς για τη σωτηρία μας. Έτσι και μέσω του βαπτίσματος γινόμαστε σύμφοιτοι με το όνομα του θανάτου του για να καταξιωθούμε και της επικυλμένης Αναστάσεως στον καιρό τον αρμόδιο. Τελούμε όλα αυτά στην ανάμνηση της ανεμάκτου θυσίας και καρπωνόμαστε έτσι τη σωτηρία μας. Ενώ με την ψυχή πάλι κατέβηκε στον Άδη και επανήλθε μεταδίδοντας φως αιώνιο και ζωή σε όλους και παράδειγμα παραδίδοντας να τελούμε το θείο βάφτισμα σε εμάς. Και από αυτά τα δύο μυστήρια, ψυχή και σώμα, θεουργούνται και δέχονται καρπό ζωής, γιατί σε αυτά τα δύο μυστήρια βρίσκεται όλη της εανδρικής οικονομίας και στα δύο αυτά συγκεφαλαιώνεται. Και μάλιστα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, του οποίου τη Θεία Λειτουργία τελούμε αυτή τη στιγμή, αν προσέξετε ακριβώς επάνω από το Ιερό, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, τον Εσταυρωμένο, θα δείτε τον Βασιλέα, τον ένα και μοναδικό του κόσμου, όλων των αιώνων, όπως θα τον δούνε στη Δευτέρα Παρουσία, αλλά όχι Σταυρωμένο, με όλη τη δόξα του. Και τον βλέπετε να έχει τραυματιστεί εκεί στην πλευρά, από το οποίο θα μεταλάβετε σε λίγο τα λόγια τα οποία λέμε και το πρωί στην πρόθεση. Γιατί έρευσε, λέει, αίμα και ίδωρ. Είναι τα δύο βασικά μυστήρια. Το αίμα βέβαια, το οποίο μόνο στους Ορθοδόξους δίνεται εις άφεση αμαρτιών, αλλά και το ίδωρ, το οποίο συμβολίζει το βάφτισμα, αλλά και το δεύτερο βάφτισμα, όπως λέει ο μεγαλύτερος θεολόγος των νεωτέρων χρόνων, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δηλαδή τη διαρκή μετάνοια. Άνοιξαν λοιπόν οι ουρανοί για να δείξει με αυτόν τον τρόπο, όπως και παρακάτω που λέει «σχίστηκαν οι ουρανοί», ότι αυτός ο αχώρητος είναι ο οποίος κάνει και τους αγγέλους να υποχωρήσουν με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επάνω του. Και μέχρι τότε, γιατί άνοιξαν οι ουρανοί, γιατί απλούστατα, αγαπητοί μου, ήταν κλειστοί για όλους. Τώρα είναι ανοιχτοί οι ουρανοί για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Σε εμάς
είναι πράγματι οι ουρανοί δικοί μας, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες δεκαετίες παλιότερα, αν θυμόσαστε, και προσμένουν την είσοδό μας. Και ένα τελευταίο, ο Κύριος μας την ώρα που ήταν μέσα στον Ιορδάνη, είναι λέει προσευχόμενος, γιατί και στη διάρκεια του μυστηρίου, αλλά και γενικά στη ζωή μας, δεν αρκεί ο ιερέας ο οποίος τελεί το μυστήριο να προσεύχεται, πρέπει και αυτός ο οποίος συμμετέχει και οι υπόλοιποι από κοντά να συμπροσεύχονται. Και βέβαια το είδος της περιστεράς, η μορφή δηλαδή, δεν είναι οποιοδήποτε περιστέρι, αλλά είναι ακριβώς κάτι το οποίο παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο, όπως την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, με τη μορφή των πυρήνων γλωσσών. Εδώ συμβολίζει ακριβώς την καθαρότητα του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα φάνηκε, αλλά και κατέβηκε αγγίζοντάς τον και διέμεινε πάνω του, και είναι πράγματι συγκλονιστικό στο Άγιο Όρος εκεί πάνω, στο περιβόλι της Παναγίας μας, στη Μονή Διονυσίου που σώζεται ακριβώς μέρος από τη δεξιά του προδρόμου που άγγιξε την κεφαλή του Κυρίου σε αυτή τη φοβερή τιμία και μοναδική στιγμή. Το Πνεύμα λοιπόν κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και μένει επάνω του, και όχι μόνο επάνω του αλλά και μέσα. Από το πλήρωμά του όλοι λαβαίνουμε, αλλά και πριν τη φανερή του κάθοδο βέβαια ήταν αφανώς μέσα του. Και έτσι αγαπητοί μου φτάνουμε στο διατάφτα. Ανεβάζεται το πρόσλημά μας στο αξίωμα εκείνο με τον Υιό του Θεού αχώριστα, γιατί δεν λέει έλαβε μόνο, αλλά ανέλαβε τη δική μας τη φύση, ενώθηκε μαζί της κατά τη δική του υπόσταση και άρα μεταδίδηκε τη χάρη και στις υποστάσεις μας. Λαμβάνει και μάλιστα άφεση πλημελημάτων ο καθένας από εμάς από εκείνον. Πώς? Επειδή θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν ολότελα και με έργα και με λόγια και παθήματα δικά του μας υπέδειξε και οδό σωτηρίας, αλλά και ανέβηκε στους ουρανούς έλκοντας από εκεί τους πιστούς του. Προσέλευε λοιπόν, ανακαίνισε και έδειξε τη φύση, τη δική μας, μέσα στο πρόσωπό του, υπάκουη σε όλα. Και έτσι πέτυχε τρία κατορθώματα. Χάρισε των αμαρτιών μας την άφεση με το Θείο Βάφτισμα, με την τήρηση των δικών του εντολών και τη μετάνοια που χαρίζει σε εκείνους που πέφτουν σε παραπτώματα, αλλά και με τη μετάδοση του σώματος και του αίματός του. Όλα λοιπόν τα προηγούμενα, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί λέει ευδόκησα ο πατέρας σήμερα, την Κυριακή, μετά τα φώτα, γιατί όλα τα προηγούμενα ήταν ατελή, αλλά απέβλεπαν πάντως στο τωρινό τέλος και τελειώθηκαν με το τωρινό τελεσθέν και εκείνα. Ακόμα και η δημιουργία του ανθρώπου, γι' αυτόν κατ' εικόνα πλάστηκε του Θεού, όλα καλώς, και σε αυτόν συντείνουν απαρχής τελικά, στη θεανδρική οικονομία, γιατί ευδοκία είναι το προηγούμενο, το πρώτο δηλαδή, αγαθό, το τέλειο θέλημα του Θεού. Και αυτός είναι ο μόνος που ευδοκεί και επαναπάβεται και αρέσκεται τελείως ο Πατέρας. Ο θαυμαστός του σύμβολος, ως ενσάρκωση της Θείας Σοφίας στη συνέχεια και μεγάλης βουλής άγγελος, αγγελιοφόρος του Θεού για τη μεγάλη βουλή του, την αποκεκριμένη από αιώνων, την οποία μας γνωρίζει και μας ακούει από τον Πατέρα του και ομιλεί και παρέχει ζωή αιώνια σε αυτούς που τον ακούνε. Αυτήν, αγαπητοί μου, εύχομαι με τους συνεφημερίους μου όλοι να πετύχουμε, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό που μας είπε και η Ιεροψάλτης, εις μέτρων πληρώματος της ηλικίας του Θεού, με τον Βασιλέα δηλαδή των αιώνων, Χριστό, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Γιατί όπως λέει ο ίδιος ο Κυριός μας, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αμήν.